φιλοξενούμενο στο παλάτι του βασιλέως Φαρούκ στο Κάιρο. Το στήμα γιο. Τι είναι αυτό, ρε. Α, με συγχωρείτε, δεν σας είδα. Τι κάνετε. Διαβάζω κάτι, ένα βιβλιαράκι, ένα απλό βιβλίο. Πιστοποιητικό αγνότητα, ένα βιβλίο που οφείλουμε να διαβάσουμε όλοι μία φορά στη ζωή μας. Για εσάς και για εσές που ρωτάτε τι είναι αυτό που μπορώ να το βρω, το βιβλίο πλέον δεν μπορείτε να το βρείτε γιατί δεν είστε άξιοι. Ένα βιβλίο που οφείλετε να διαβάσετε, αλλά σας ξαναλέω, δεν είστε άξιοι και άξιες να διαβάσετε, γι' αυτό και δεν θα το βρείτε ποτέ σας. Είναι, ρε παιδί μου, σαν το χρυσό του Ελντοράντο. Έχετε ακούσει γι' αυτό, έχετε διαβάσει γι' αυτό, πολλοί πέθαναν προσπαθούσαν να το βρουν. Δεύτερο επεισόδιο με τις τάπες, φίλες και φίλοι. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο ασχοληθήκανε όλοι. Φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για την Super League που δεν έγινε ποτέ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Super League είναι μόνο μία τσουτσέκια Ευρωπαίη. Λοιπόν, 6 μεγάλοι σύλλογοι από την Αγγλία, η Big Six οι λεγόμενοι, και η Big Three της Ισπανίας, Big Three της Ιταλίας, μαζεύτηκαν σε ένα τραπέζι και λένε: θέλουμε λεφτάκια, θέλουμε πολλά λεφτά. Θέλουμε πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Να τα μαζεύουμε που κάτω τα λεφτά. Να δικά μας τα λεφτά. Να όλα τα λεφτά και να δικά μας τα λεφτά. Έλα όμως που υπολογίζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Ποιος ήταν ο ξενοδόχος? Όλοι οι υπόλοιποι! Οι οποίοι είπαν: ρε, είστε με τα καλά σας, μωρέ! Πάτε καλά! Δεν το είχε σκεφτεί αυτό πάρα πολύ καλά, βέβαια, η Super League, η οποία είπε: ναι. Όχι. Να μην το κάνουμε. Άρα, για να καταλάβουμε τι λέτε. Εσείς λέτε ότι εμείς που θέλουμε να πάρουμε όλα τα λεφτά για πάρτι μας, δεν πρέπει να το κάνουμε γιατί δεν είμαστε οι μόνες ομάδες στην Ευρώπη. Αυτό λέτε. Να, δεν το είχαμε σκεφτεί. Δηλαδή, ναι. Εσείς λέτε ότι επειδή υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Ευρώπη, να υπολογίσουμε και αυτές. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Συν όλα τα υπόλοιπα, ξεσηκώθηκε και ο απλός, ο λαουτζίκος, ο κοσμάκης, ο μεροκαματιάρης, ο οικοδόμος, ο υπάλληλος, όλοι αυτοί οι τελεμέδες, οι άχρηστοι που βρωμάν τα χνότατς από την πείνα, που τόλμησαν να σηκώσουν ανάστημα στην ελίτ και να τους πούνε: ρε παιδιά, είμαστε κι εμείς εδώ, χωρίς εμάς δεν υπάρχουν γήπεδα. Και είπαν, και είπε η ελίτ: δεν ξέρουμε εμείς το σε όλους, δεν ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ λοιπόν για να κοιτάξουμε λίγο πιο αναλυτικά. Ποιοι ήταν αυτοί οι ούλοι που ανακατεύτηκαν με το μεγαλύτερο fail στη σύγχρονη ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου? Να τους δούμε λίγο, να δούμε ένα-έναν τι είναι, τι κάνει, γιατί, πώς είναι, και μετά να τους βρίσουμε. Ο Φλωρεντίνο, ο Πέρεθ. Ένας γενικότερος τύπος που σαν εμφάνιση μοιάζει με παλιό βουλευτή ψηλοεπιτυχημένο Πασόκ. Είναι ένας μεγαλοπασόκος με καλό πόστο. Υπήρξε υπουργός για λίγο, από τότε τον φωνάζουν για 20 χρόνια κύριε υπουργέ. Το φοβερό με τη συνέντευξη που έδωσε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι ότι έδειξε ένα τύπο πλήρως αποσυνδεδεμένο από την ποδοσφαιρική και παγκόσμια πραγματικότητα. Καθώς εκπροσωπώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης, μια ομάδα η οποία κοστολογείται γύρω στα 4 δισάκια, όχι κάτι σπουδαίο, βγήκε και είπε ότι, ακούστε να δείτε, ο λόγος που να το κάνουμε αυτό το πράγμα είναι ότι δεν πάει καλά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τελεία. Εμείς, να καταλάβετε, χάσαμε 400 μοίρια σε 2 χρόνια. Και λες, πρώτον, εσείς δεν είστε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είστε μία ομάδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Σοργιόλας. Φοράτε λευκά, ναι, φοράτε πιτζαμάκια, ωραία, αλλά δεν είστε η μόνη ομάδα στην Ευρώπη. Για να το πάμε λίγο στα αργορζικά, είναι σαν τον Emperor Palpatine, ο οποίος πήγε στο τελευταίο επεισόδιο, αυτό που έκανε παραγωγή οι ακατονόμαστες, θα ονομάζω τους ακατονόμαστες που έκαναν την τελευταία τριλογία, και είπανε: θυμάστε που σας λέγαμε ότι υπάρχει ένα μαγαζί, τελικά ο αυτοκράτορας δεν έχει πεθάνει. Λες εσύ, μα πού ήταν τόσο καιρό, ας πούμε. Είχε ένα εξοχικό αυτός, πάνω έξω, μακριά πολύ. Πέρναγε από χωματόδρομο, γι' αυτό δεν πήγαινε κανένα. Είχε ανοίξει ένα συνεργείο και φτιάχνει διαστημόπλια. Τόσο ο Palpatine ήταν μαρακλής πάντα, του άρεσαν. Pimp my ride φάση, έτσι. Έτσι λοιπόν, ο Πέρεθ, ως άλλος Palpatine, σου λέει: χάσαμε 300 μοίρια. Σου λέει ο Palpatine: εμείς έχουμε επενδύσει, έχουμε φτιάξει 15.000 τριγωνικά σκάφη. Να μην τα κάνουμε κάτι. Τι θα γίνει, να μην δώσαμε τα λεφτά. Λες εσύ, ρε Palpatine, μια θυμούλα λίγο. Σου είπε κανείς να φτιάξεις 1500 Star Destroyers? Αυτός: όχι. Τα φτιάξαμε όμως τώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κατακτήσουμε το σύμπαν. Να.
Αλλά τα 1500 αυτοκίνητα δεν τα. Κάπως έτσι λοιπόν ο Πέρεθ βγήκε και είπε ότι εμείς χάσαμε 300 μοίρια. Το ότι έδωσε, ας πούμε, 120 μοίρια για τον Αζάρ και ο Αζάρ ήταν σε φάση. Μαδρίτη! Παέγια μέχρι να σκάσω! Θα βάζω 10 κιλά, θα χάνω 6. Τα ενθουσιάζονται, θα λένε πόπο Παναγία μου, τώρα θα δυνατήσει, τώρα θα πάρει μπρος. Και θα του λέω. Α! Πάλι 10 κιλά πάνω. Θα χάνω 4. Θα λένε τώρα θα ξυπνήσει ο Αζάρ. Θα λένε όχι, με έφαγα 15 πίτσες. Glazer ρολόι. Το τρίο στούτζε της Manchester United, αν και εντάξει, δεν είναι τρίο στούτζε, δηλαδή έχουν προσθέσει στην αξία του συλλόγου, αλλά ταυτόχρονα γενικότερα είναι Αμερικάνοι και οι Αμερικάνοι δεν έχουν πολύ ιδέα από ποδόσφαιρο. Θέλετε απόδειξη γι' αυτό, θα σας την πω. Από όλους τους παίκτες της Manchester United, έτσι, δεν έχουν καημό με τον Pogba, δεν έχουν καημό με τον Rashford, δεν έχουν καημό με τον Greenwood που είναι ανερχόμενο ταλέντο. Το μόνο που δεν θέλουν να τους πειράξουν είναι ο Μαρσιάλ. Γιατί όπως έχουν δηλώσει οι Glazers, τον βλέπουν σαν τον Μπελέ. Σαν τον Μπελέ, Μαρσιάλ. Που ο Μαρσιάλ, αν του πεις κέρδισες όλα τα λεφτά του πλανήτη, ταυτόχρονα του πεις έχεις μία μέρα ζωής, ταυτόχρονα του πεις ό,τι βγαίνει από το στόμα θα γίνεται πραγματικότητα, οτιδήποτε και να το πεις που είναι εντυπωσιακό, η φάτσα του Μαρσιάλ είναι πάντα ίδια. Είναι αυτή. Αυτός είναι ο Άντωνι Μαρσιάλ και αυτό είναι το αγαπημένο poster boy των Glazers. Και ο Φρεντ. Και ο Φρεντ ασφαλώς. Αυτό και μόνο λέει ό,τι πρέπει να ξέρετε για τους Glazers. Μία σούπερ επιτυχημένη τριάδα επιχειρηματιών που πήραν τη United, όμως έχουν ένα καημό. Καλά χρυσά αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, δεν είναι αμερικάνικος αθλητισμός, δεν μας αρέσει, θέλουμε να τον κάνουμε πιο αμερικλάνικο, να μην έχει υποβιβασμούς, να μην έχει τέτοια πράγματα, αυτά είναι για φλόρους, αυτό που πέφτουν και ανεβαίνουν ομάδες, τι πέφτουν και ανεβαίνουν, τι είναι ας πούμε, από καρέκλα τους ρίχνουν, δεν είναι ωραία πράγματα, θέλουμε να έχουμε μια λίγα ωραία, να είμαστε μια παρεούλα, να ξέρει ο ένας τα χνότα του άλλου και να είμαστε μόνοι μας σε μια κατηγοριούλα και να λέμε τι ωραία, τι καλά, τέλειωσε το έτος, πήγαμε σκατά, αλλά πήραμε τα ίδια λεφτά με πριν. Φυλάκια. Glazer, οι οποίοι δεν ξέρουν πολύ από μπάλα, το έχουν δηλώσει και ανοιχτά οι άνθρωποι, δεν το κρύβουν, αλλά βάλανε μπροστάρι τον Νέτο Γουντγουορντ, αυτόν τον ασυμπάθιστο τύπο, ο οποίος είναι ένας genius του εμπορικού μάρκετινγκ, άσχετος από ποδόσφαιρο, βολικό αυτό για μπροστάρι ποδοσφαιρικής ομάδος. Έτσι, είναι σαν να λες, λοιπόν θα κάνω 4-5 από 25 οικοδομές, έτσι, τις έχω κανονίσει, έχω βρει ένα φοβερό τύπο να τις τρέχει, τι κάνει αυτός, εμπακάλης. Να σου πουλήσει ντομάτα, να σου φύγει το κλαπέντο. Πάρα πολύ καλός. Ναι, από οικοδομές ξέρει. Όχι. Αλλά θα τον έχουν προσάσει οικοδομές να πουλάει ντομάτες. Θα πουλήσει άπειρες ντομάτες. Ναι, θα πουλήσει όντως άπειρες ντομάτες. Οι οικοδομές όμως δεν θα προχωρήσουν εξαιτίας του. Κάπως έτσι προχωράει και το ποδόσφαιρο της Manchester United, φίλες και φίλοι. Τζο Λούις. Ίσως ο μοναδικός αυτού του εκλεκτού γκρουπ, ο οποίος είναι Αγγλούρα. Ομολογουμένος από όλους αυτούς τους βαθύπλουτους και συχαμένιους, η φάτσα του δεν σε παραπέμπει με τη μία σε απέσια πλούσιο τύπο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εάν τον έπαιρνες, του βάζες ένα λίγο πιο φτηνό κουστούμάκι και τον άφηνες έξω από ταβέρνα στη Χασιά, θα τον πλησίαζες χωρίς δεύτερη κουβέντα και θα του λέγες «Σκοταριά έχετε?». Αυτός είναι ο Τζο Λούις, είναι ένας, μια φάτσα everyman, σε ένα πορτφόλιο βαθύπλουτου. Γιατί ο άνθρωπος, και εδώ φαίνεται ότι έχει λεφτά για κάψιμο, αν κοιτάξεις το πορτφόλιο του θα δεις ότι έχει συλλογή τέχνης 700 μοίρια λίρες, παιδιά. 700 μοίρια λίρες. Δηλαδή κάτσε και λίγο, σου λέει, να σου πω, γιαγί, πήραμε κανένα πίνακα αυτό το μήνα. Όχι αφεντικό, καλά είσαι ηλίθιος. Πήγαινε πάρουμε ένα πίνακα ρε καμένε. Αυτός είναι ο Τζο Λούις. Όταν έχεις πάρα πολλά λεφτά, θα τα δίνεις, δηλαδή μπορεί, ξέρω, κάποια φάση ο Λούις να πει ότι δεν θέλω άλλη τέχνη, θέλω να αγοράζω μόνο τραπέζια ξύλινα, καλή ώρα, τα οποία θα έχουν σκαλιστές φωτογραφίες, απάνω θα έχω ένα τέτοιο μου σκαλίζει, του Νεμπεγλέρα, έτσι. Και θα πληρώνω τύπου 3 μοίρια το τραπέζι. Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, η τότε να μην ήταν και λίγο το της Ευρωπαϊκής Λίγκας, διότι φίλες και φίλοι από εκεί που ακούς, Ρεάλ Μαδρίτη, της Μπαρσελόνα. Άκουσε και πώς το λένε, Γιουβέντους, κάτι πράγματα. Και έρχεται και λέει, γεια σας, τότε να μην κάνετε.
θα είμαι και εγώ στο τραπέζι. Έχουμε το Λαμέλα, έχουμε το Χόιμπιεργκ, έχουμε το Λιωρίς εκεί πάντα κουρασμένος, εκεί κάνω τα δοκάρια που σηκώνει τα μανίκια του εκεί. Μα καλώς εγώ με της Εθνικής Γαλλίας, βασικός πρωτοχέρο, γυρνάω όμως. Silent Stan. Silent Stan, ο σιωπηλός Stan, ο οποίος ακούγεται λίγο σαν πολύ γλετζές νίντζα, αλλά δεν είναι. Ο Stan Kroenke είναι ο μεγάλος παίκτης της Arsenal και ταυτόχρονα ιδιοκτήτης της πιο συγκλονιστικής συλλογής περούκας. Κάθε φορά που τον βλέπεις, φοράει μια περούκα η οποία είναι ξεκάθαρα φλοκάτη. Δεν παίζει για πλάκα, δεν ξέρω εγώ ότι αφήνω λίγο τρίχα να το ξεγελάσω, τίποτα. Ράφλα και φλοκάτη. Και σου λέει, έχω τόσα λεφτά που και να μου πούνε για την περούκα, αγοράζω τη γνώμη σου. Σου δίνω 100 λίρες και σου λέω: είναι ωραία η περούκα μου. Σκίζει χασέδες περούκα σου, Stan. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ο Stan Kroenke πλησιάζει τις περούκες του και το acquisition της περούκας του όπως ένας νίντζα της στολές του. Δηλαδή, έχει χιόνια, άσπρη στολή, blend in. Νύχτα, μαύρη στολή. Ζούγκλα, χαγί. Έτσι λοιπόν, ο Stan ήταν από αυτούς ο οποίος μπήκε στο κόλπο της υπερλίγκας αυτής της περίφημης, έχοντας στην ιδιοκτησία του διάφορες άλλες ομάδες όπως είναι οι Denver Nuggets, καλά μέχρι εδώ, και συγγνώμη αλλά δεν τις θυμάμαι όλες, μισό λεπτάκι να τις δω. Έχει Colorado Mammoth της περίφημης λίγκας Λακρός, ένα άθλημα για αρχόντους. Επίσης έχει τους Los Angeles Gladiators που ακούς και δες, ρε τι θα είναι αυτή. Είναι ομάδα video games, είναι ομάδα συγκεκριμένα Overwatch και έχει και τους Los Angeles Guerrillas, έτσι, η οποία είναι η ομάδα Call of Duty. Έχει όλες αυτές τις ομάδες λοιπόν, ο Silent Stan. Οπότε εμείς προτείνουμε, όπως πολύ σωστά έγραψε στο brief του ο Στυλιανός ο Καρακάσης, ο αφανής ήρωας αυτών των βίντεο, να φτιάξει τους Saint Ελευθερή Hijackers, μια ομάδα που απλά θα μαζευόμαστε μια φορά το μήνα, ξέρω εγώ, στον Άγιο Λευτήριο και θα κλέβουμε καταστήματα. Άσχημα θα είναι. Να ιδέες, κύριε Stan. Επενδύστε στον Άγιο Λευτέρη. Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, Mega Silent Stan είναι και συγκλονιστικός σόγαμπρος, καθώς έχει βρει γυναικάρα. Και λες, τι γυναικάρα, έχει βρει καμιά δίμενη, καμιά τέτοια, καμιά έτσι. Έχει βρει την κόρη της οικογένειας που έχει τα Walmart, έτσι. Την είδε και λέει, δεν μου αρέσει αυτή η κυρία, δεν κάνει για μένα, εγώ είμαι για άλλα. Ναι, Stan, έχει τα Walmart, κούκλα είναι. Κούκλα, κούκλα, δεν μπορώ, χάνομαι, σβήνω. Τη θέλω γυναίκα μου, δεν μπορώ χωρίς αυτήν. Την είδα από την αρχή, είπα εγώ, αυτή είναι η γυναίκα για μένα. Και τη την έπεσε, είπα αυτή, ναι, αλίμονο κύριε Stan. Τι περουκάραν αυτή, ωραία, τι αντράρα είσαι εσύ, τη λέει, που να δεις και τις υπόλοιπες. Την πήγε στην κρεβατοκάμαρα, αυτή άλλο νόμιζε, και καλά ξέρεις ότι θα μου δείξει τις περούκες του. Και την πήγε στην κρεβατοκάμαρα και όντως έδειξε τις περούκες του. Οπότε, γιατί είχε όντως πάρα πολλές περούκες. Αυτή έβαλε τα νεγκλιζέ της και αυτά και της λέει: από εδώ έχω τον ένα τείχο με περούκες, από εδώ το άλλο. Και κάνει αυτή: α, όντως περούκες θα μου δείχνεις. Και λέει: ναι, τι. Α, νόμιζες, όχι, δεν μου σκόνεται.